Το Κίεβο υπό πολιορκία. Βομβαρδισμοί για τρίτη μέρα. Οι Ρώσοι βρίσκονται ακόμη στα προάστια της πόλης. Λένε ότι χτυπούν μόνο στρατιωτικούς στόχους. Οι εικόνες όμως καταμαρτυρούν το αντίθετο. Μια ρουκέτα καρφώνεται σε πολυκατοικία. Άμαχοι τραυματίζονται και μεταφέρονται με ασθενοφόρα. Πόσκοτσενοι κουαρτέρες, τώρα στρατιωτικοί προσπαθούν να σουκάτε αποστρασδάλλους. Πυροσβέστες αφήνουν την επιχείρηση και τρέχουν σε καταφύγιο. Πυροβολισμοί πέφτουν στους γύρω δρόμους. Η πρωτεύουσα αντιστέκεται. Ακόμη και πολίτες παίρνουν τα όπλα. Οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκουν σφοδρή αντίσταση. Εξαπολύουν όμως επιθέσεις. Άρμα μάχης πετυχαίνει δύο αυτοκίνητα της Ουκρανικής αστυνομίας. Ουκρανοί στρατιώτες κλείνουν δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Είναι έτοιμοι για τη μάχη. Το βράδυ της Παρασκευής κατάφεραν να κρατήσουν την πόλη. Для того, щоб нанести нам в максимальній кількості наших міст максимальні ураження. Відразу скажу, що цього не сталося. Ο δήμαρχος καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστό χώρο. Βλέπει ρωσικές επιθέσεις από μαχητικά αεροσκάφια, που όπως λέει η αντίσταση στο έδαφος είναι μεγάλη. Я прошу всіх зберігати витримку і найбезпечніше залишайтесь в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря. Λίγο πιο έξω στα περίχωρα του Κιέβου, ένας 29χρονος Ουκρανός στρατιώτης φυλάει μόνος του μία πεζογέφυρα. Το χωριό του το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι και οι γονείς του βρίσκονται εκεί. There's Russians in our village, enemies. There's tanks, heavy vehicle. Το Ουκρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει επίσημα 198 άμαχους νεκρούς, ανάμεσα τους και 3 παιδιά. Οι τραυματίες πάνω από 1.300. Οι νεκροί περισσότεροι στο μέτωπο. Η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης ανακοινώνει 3.500 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες. Ми просимо, щоб міжнародний Червоний Хрест допоміг вивести тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι η νίκη είναι πιο κοντά από ποτέ. Τύπησε 822 περιοχές με ουκρανικές στρατιωτικές υποδομές. Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и ОСА, 48 радиационных станций. Οι μάχες φοδρές. Ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος καταρρύπτεται από την Ουκρανική αεράμινα λίγο έξω από την πόλη Χλεμίνσκι στα δυτικά της χώρας. Πολίτες καταγράφουν τη στιγμή. Δεν αντιστέκεται μόνο το Κίεβο αλλά σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία. Οι Ρώσοι θέλουν διακαώς τον έλεγχο στη Μαριούπολη. Προς το παρόν δεν τα καταφέρνουν, με τους Ουκρανούς στρατιώτες να δηλώνουν ότι για να πέσει η πόλη πρέπει πρώτα να πέσουν ήδη. Πέκλοι μποί ειδούν ναυκόλο μίστα Μαριούπολη. Але жодного шансу на те, що місто Маріуполь перейде на сторону Російської Федерації. Οι Ρώσοι λένε ωστόσο ότι τα κατάφεραν στην περιοχή του Ντομπάζ με τη βοήθεια φιλορώσο. Группировка войск Луганской Народной Республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкин. Χτυπούν ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές. Πύραυλος πιάνει κυριολεκτικά στο ρύπνο κάτοικου στα περίχωρα του Ντόνετσκ. Σαντραγάνι, Μπαχ, два, это, один. Упали, видать, две штуки. Я даже не понял, и горит. Οι Ρώσοι καταφέρνουν πάντως να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη Μελιτούπολη, μία πόλη των 150.000 κατοίκων, εκ των οποίων αρκετές χιλιάδες ελληνικής καταγωγής.